Λύσει στο μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη ναυάγων σωστών στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης βρέθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης. Ο λόγος της καθυστέρησης, το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί απέβησαν άγκαρποι και βρέθηκε ανάδοχος η σύμβαση με τον οποίο αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Ζόμενη υπηρεσιακή και αιρετή για περίπου 25 μέρες προσπαθήσαμε να βρούμε λύση σε άκαρπους διαγωνισμούς, δύο των αριθμών, όσον αφορά την εξέβρεση αναδόχου για να θωρακίσουμε τις παραλίες μας, όπως κάθε χρόνο, με ναυαγοσώστες. Επειδή η καινούργια νομοθεσία, όπως και πέρυσι, είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα και μετά από πολύ κόπο καταφέραμε να υπογράψουμε σύμβαση, με ένα ανάδοχο τον οποίο βρήκαμε από Θεσσαλονίκη, η νομοθεσία μας δημιουργεί την υποχρέωση να βρούμε τουλάχιστον 13 ναυαγοσώστες για όλες τις περιοχές όπου έχουμε τουλάχιστον 9 οργανωμένες ακτές, και το ποσό το οποίο δαπανάμε από τον προϋπολογισμό του Δήμου είναι πάνω από 200.000 ευρώ, εκ των οποίων, και πρέπει να το ξέρουν αυτό οι συμπολίτες μου, μόνο 40.000 επιστρέφουν στα ταμεία του Δήμου από τα μισθώματα των αυτών οι οποίοι εκμισθώνουν τις παραλίες. Για τα υπόλοιπα, από τα μισθώματα πηγαίνουν στην κοινωνική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. Άρα λοιπόν εμείς, οι δημότες, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, πάνω από 150.000 ευρώ ζημιώνεται από την υπόθεση αυτή. Αλλά όμως δεν μένουμε στη ζημία και λέμε όχι. Προσπαθούμε με μεγάλη αγωνία να φτάσουμε στην εξέβρεση αναδόχου και να υπογράψουμε τη σύμβαση, γιατί μια ζωή αξίζει περισσότερο από τα χρήματα, όσο και να είναι αυτά. Και επειδή αυτό το έχουμε εμπεδώσει ως άνθρωποι πάνω απ' όλα, αλλά και ως ευσυνείδητοι αιρετοί, γι' αυτό και καταφέραμε μετά από δύο άκαρπους διαγωνισμούς, έχοντας πρόβλημα επί 20-25 μέρες, ακόμα και σε απευθείας ανάθεση, αντιμετωπίζοντας προβλήματα πάρα πολλά, με έναν που καταφέραμε να βρούμε, στο τέλος φτάσαμε σήμερα να υπογράψουμε την σύμβαση, αλλά βρήκαμε ένα κόλλημα διαδικαστικό από την οικονομική εφορία, όπου δεν είχαν το σύστημα ανοιχτό προκειμένου να εκδοθεί εγκυτική προς την ανάδοχο. Είναι εκεί αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να πληρώσει το ποσό αυτό, για τα χρήματα υπάρχουν να προβάσει τον ανάδοχο για να πάρει την εγκυτική και να μπορέσουμε να υπογράψουμε σήμερα τη σύμβαση, ώστε από το μεσημέρι σε όλες τις ακτές να υπάρχουν ναυαγοσώστες με πυργίσκους, με λέμβους μέσα στη θάλασσα, έξω επιθεωρητές, επιτηρητές όπως πρέπει, και βέβαια σε μια περίοδο όπου το κλίμα μας έχει μετατραπεί από εύκατο σε ημιτροπικό, με όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, όπου ο κίνδυνος για την απώλεια ζωής ή της σωματικής αιχαιρότητας είναι πολύ πολύ ευξημένος, και γι' αυτό έχω αυτήν την αγωνία να υπογράψω σήμερα τουλάχιστον αυτή την σύμβαση, περιμένοντας την ανάδοχο, και να μπορέσουμε να επιτηρούμε τις ακτές με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερτραμμένοι να σώζουν ζωές από πτυγμούς ανθρώπων. Αυτή ήταν η αγωνία μας τόσο καιρό, μέσα σε όλα τα άλλα που έχουμε, σε μια Ελλάδα όπου για να κάνεις το αυτονόητο πρέπει να πολεμάς κάθε μέρα και περισσότερο. Ο Θεός ας βάλει το χέρι του και ας λυθούν τα προβλήματα αυτά τα γραφειοκρατικά, μέσα από δημιουργία καινούργιας νομοθεσίας σε πολλά πράγματα που έχει ανάγκη το κράτος μας, για να λειτουργήσει ενισχυμένα πλέον σε επίπεδο λύση προβλημάτων, και βέβαια αυτό να μπορέσει κάποια στιγμή να τα απολαύσει πρώτα η θεσμική μας εκπροσώπηση και μετά ο λαός μας. Γνωρίζουν, κύριε Δήμαρχε, σε ποιες πλάσεις, ποιες παραλίες θα είναι οι ναυαγοσώστες? Όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες, οργανωμένα beach bar που πληρώνουν μίσθωμα στην κλιματική υπηρεσία, θα υπάρχει και ναυαγοσώστης. Όπως επίσης βέβαια και στην πλάση του ΕΟΤ, που εκεί καταφέραμε να βρούμε ναυαγοσώστη εδώ και ένα μήνα περίπου, με αποτέλεσμα στην πλάση, την δημοτική του ΕΟΤ, να υπάρχει ναυαγοσώστης εδώ και αρκετό καιρό.